ως εργαζόμενοι στην E-Food, θέλουμε να απευθύνουμε το χαιρετισμό μας και να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους εσάς. Γιατί χάρη σε όλους εσάς, το Σεπτέμβριο 115 συνάδελφοι κατάφεραν να μην απολυθούν. Χάρη στην κοινωνία, χάρη σε εμάς, χάρη σε εσάς, όλοι μαζί καταφέραμε να πάρουν πίσω αυτές οι άδικες απολύσεις. Δεν είμαστε όμως εδώ για να πούμε ότι η νίκη του Σεπτέμβρη είναι μια επέτειος. Είναι η αφετηρία όμως για να εκφράζουμε δυναμικά τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας ως διανομής. Διατρέχουμε κινδύνους καθημερινά στον δρόμο για να εξυπηρετούμε καταστήματα και πελάτες. Εδώ και καιρό, εδώ και συγκεκριμένα 16 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2020, η εταιρεία αρνείται πεισματικά να κλείσει τα ταμεία που μαζεύουμε εις πράξεις καθημερινά και καταθέτουμε και είμαστε όλοι διανομής σε καθεστώς ομιλίας. Όμως μετά το Σεπτέμβρη και με την ίδρυση των επιχειρησιακών σωματείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που είναι στα Σκαριά και άλλα, στην Κρήτη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στο Βόλο, η εταιρεία επιδόθηκε σε μία τακτική εκφοβισμού, ενημερώνοντας τηλεφωνικά και με email που δεν τα σφραγίζει το λογιστήριο, δεν τα σφραγίζει κανένας και μας λέει ότι χρωστάμε. Μας λέει ότι χρωστάμε από τις καταθέσεις και ότι βάζουμε χέρι στα ταμεία. Εν ολίγης μας λέει κλέφτες, ενώ δεν είμαστε. Με προφορικές απειλές λοιπόν, τους διανομής τους έχουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας, τους βγάζουν σε παράνομες αναστολές, καθώς έχουν υπερβεί υποτίθεται ένα όριο, το οποίο δεν γνωρίζει κανένας μας. Γι' αυτό ζητάμε άμεσα να κλείσουν όλα τα ταμεία, να παραχωρηθούν οι λογιστικές καρτέλες σφραγισμένες από το λογιστήριο της εταιρείας. Γι' αυτό λοιπόν η εταιρεία σε εισαγωγικά φοβάται τα επιχειρησιακά μας σωματεία. Δεδομένου αυτού, επιτρέπεστε μου να σας εξιστορήσω τι γίνεται στα Χανιά της Κρήτης. Πριν από λίγες μέρες απολύθηκε ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης είναι ένας διανομέας που πασχίζει καθημερινά με όλο το κλίμα της ακρίβειας που διατρέχει τη χώρα μας και απολύθηκε γιατί άσκησε το νόμιμο συνδικαλιστικό του δικαίωμα να συμμετέχει και ως ιδρυτικό μέλος μάλιστα στο επιχειρησιακό σημειωτείο των Χανίων. Εκεί πέρα, στα Χανιά, διακινείται ένα έγγραφο εις γνώση της εταιρείας και με την ανοχή της που υπογράφουν οι διανομείς και λένε ότι δεν θέλω να συμμετέχω στο σωματείο και ότι δεν με εκπροσωπεί, ενώ αριθμεί αρκετά μέλη. Αυτά είναι έγγραφα συνδικαλιστικών φρονημάτων, είναι έγγραφα συνδικαλιστικών φρονημάτων που έχουμε να τα δούμε από τον καιρό της εφταετίας, αν θυμάστε καλά. Άρα, ζητάμε από την E-Food, απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέλφου μας και την εγκατάλειψη της τακτικής εξοβισμού, της τακτικής εκφοβισμού των συνδικαλιστικών συναδέλφων στα Χανιά της Κρήτης. Απαιτούμε να κλείσουν όλα τα ταμεία με υπογραφές και όχι φιλικά και με καλές προθέσεις, όπως λέει η εταιρεία. Είμαστε εδώ σήμερα ως διανομής, εκτός των άλλων, γιατί θέλουμε ένα σύστημα υγείας δυνατό και με τις κατάλληλες προσδιαγραφές, γιατί καθημερινά αντιμετωπίζουμε το κίνδυνο και πραγματικά έχουμε ανάγκη τα νοσοκομεία μας να είναι εξοπλισμένα και κατάλληλα να δεχτούν τέτοιες υποθέσεις. Καθώς πριν από λίγους μήνες στον Βόλο ένας συνάδελφος τράκαρε γιατί πέρασε ένας ασυνείδητος ένα στόπ, έμεινε 2 μέρες εκτός ΜΕΘ γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι. Ήτανε 1,5 μήνα σε κόμμα και ακόμα η κατάστασή του δεν έχει επανέλθει πλήρως. Εκτός των άλλων, θέλουμε για τους συναδέλφους μας freelancers να θεσπιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα και να είναι πλήρως καλυμμένοι σε εργατικό ατύχημα. Τέλος, είμαστε ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη περί γεννής ΣΟΕ και δεν θα δώσουμε ποτέ και για κανένα λόγο
τα μέλη μας στο Υπουργείο για να μπουν σε μαύρες λίστες, για να μην ξαναβρουν δουλειά ποτέ. Δεν θα δώσουμε τα μέλη μας στο ηλεκτρονικό μητρό που θα έχει πρόσβαση ο κάθε εργοδότης για να τους απολύει με πρακτικές εκφοβισμού και τρομοκρατίας. Να είστε όλοι καλά, δυναμικά, όλοι μαζί.